Προχθές που ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ, είπαμε για το αίτημα που υπάρχει γιατί να μπουν στο θέμα, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κάποια έργα που αφορούν το Δημοθέρμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε με τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό ήταν μέχρι χθες, προχθές, τον κύριο Χαρίτση. Του είπε ότι είμαστε εδώ με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και σου υπενθυμίζουμε αυτό το θέμα. Απάντησε τηλεφωνικά ο κύριος Χαρίτσης ότι θα μπει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εγώ πριν έρθω εδώ επικοινώνησα με τον κύριο Χαρίτση για αυτό το θέμα. Μου το επιβεβαίωσε να μπουν κάποια... Που αγωνίζει το Δήμαρχος εδώ και δύο χρόνια. Δεν είπα, εγώ λέω την εξέλιξη, λέω, κύριε Δήμαρχε. Εγώ, στη θέση σας, κύριε Αντιπρόεδρε, ουδέποτε θα αποκάλυπτα ιδιωτική συζήτηση. Όχι, με δεν τον αποκάλυψα. Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν αποκάλυψα. Εγώ θα σεβόμουν το θεσμό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Φροντίστε να το σεβαστείτε. Δεν καταλαβαίνω. Τέτοιο ήθος και τέτοιο ύφος, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Το προσπερνώ, δεν με αφορά. Σας το λέω ειλικρινά. Καμία ιδιωτική συνομιλία δεν αποκαλύπτω. Σας είπα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς δεν είστε ερμηνευτής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν είμαι ερμηνευτής. Σας... Τι καταλάβατε. Με συγχωρείτε. Εγώ, με συγχωρείτε. Βρίσκομαι πρώινος φαινομένου που ειλικρινά σας λέω δεν το έχω συναντήσει πουθενά. Πουθενά. Τέτοιου είδους συμπεριφορά. Από θεσμικό. Σε μένα λέτε έτσι. Αντιπαρέρχομαι τη ύβρη, τη οποία σα παρακαλώ πάρα πολύ. Σεβαστείτε το ρόλο σα. Εγώ ήρθα εδώ, απευθύνομαι. Σα παρακαλώ. Τέτοιο φαινόμενο δεν το έχω συναντήσει πουθενά. Λοιπόν, σα παρακαλώ. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Σα λέω και πάλι, εμένα δεν θα μου χτυπάτε το χέρι. Το χέρι θα το χτυπάτε εκεί που είστε στην έδρα στην Ωραία, το κάνω. Το κάνω. Το κάνω. Και σε όποιον άλλον σα φωνάζει. Δυστυχώς. Ολοκληρώστε και ειλικρινά σα λέω. Προχωρήστε. Ειλικρινά σα λέω. Προχωρήστε. Πείτε μου τι σα ενόχλησε από αυτά που είπα. Τι να κάνω. Ότι εμπλέκεται τον πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία. Αφήστε να. Κύριε Δήμαρχε, αφήστε να ολοκληρώσει. Ακούστε, κύριε. Δεν εμπλέκω κανένα σε τίποτα. Ίσα εκθίασα την πρωτοβουλία του Προέδρου τη Δημοκρατία. Την εκθίασα. Την εκθίασα την πρωτοβουλία. Και σας είπα ότι εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Χαρίτση. Ο πρόεδρος είχε συγκεκριμένο πρωτόκολλο εδώ που ήταν και αυτό έγινε στη βάση ιδιωτικής συνομιλίας μεταξύ εμού και αυτού. Και κακώς την αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτω ιδιωτική συνομιλία εγώ του Πρόεδρου Δημοκρατία. Γιατί δικιά μου ήταν. Ειλικρινά, σηκώνω ψηλά τα χέρια, κύριε. Σήκωσέτα. Δεν καταλαβαίνω. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Απευθύνω, με συγχωρείτε, δεν απευθυνθώ στο Δημοτικό. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω. Ναι, θέλω να κάνετε μια παρέμβαση, γιατί μιλάει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και ο Δήμαρχος του Δημοτικού Συμβουλίου το διακόπτει. Ειλικρινά σας λέω. Είναι δυνατόν. Δεν θα πρέπει να πάρετε το. Να βάλετε την επιβάλλεται τάξη εσείς, κύριε Πρόεδρε. Ποιος θα το κάνει. Ακούστε με να σας πω. Ειλικρινά σας λέω, εγώ δεν ήρθα εδώ να αντιπαρτεθώ με κανέναν. Αυτά που σας ανακοινώνω. Αυτά, ναι. Ήρθε να μεταβάλει το Δημοτικό Συμβούλιο σε προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέω εγώ, τι είπατε. Λέω ότι εδώ ήρθατε. Αυτό ήρθα να κάνουμε κάτι για να μας επισκεφτείτε. Ναι. Καθίσατε εκεί πέρα και άρχισατε να μας εκθιάζετε 1, 2, 3, 5 πράγματα στο έργο της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης. Αυτό εγώ απολαμβάνω. Κύριε Κότσελε, έχεις πάρει το λόγο. Κάντε λάθος. Εγώ δεν σας εκθιάζω τίποτα. Εγώ σας αναφέρω ορισμένες πρωτοβουλίες. Είναι στην κρίση σας. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Εγώ έκανα μια ενημέρωση. Δεν τη θέλετε. Τότε ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα, με συγχωρείτε. Τον υπερασπίζομαι, του έδωσα το λόγο. Σας είπα κάτι για την κυβέρνηση. Δεν τσακώνομαι με κάποιον. Σας είπα κάτι για την κυβέρνηση.
Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Εγώ ήρθα εδώ να μιλήσω για δραστηριότητες και για έργα, κύριοι. Για τίποτα άλλο. Δεν τη θέλετε την ενημέρωση, κρατήστε όσα θέλετε από αυτά που σας λέω και τα υπόλοιπα. Και εσείς έχετε κρίση, αναλόγως, αποτιμήστε τα. Δεν έχει καμία ιστεροβουλία ή πρόθεση αντιπαράθεση παρουσία μου εδώ. Θέλω να το πιστέψετε αυτό το πράγμα. Κύριε Κότσαλε! Κύριε Κότσαλε! Μπορεί. Τι νοσείς εσύ, συνήγορος εσύ! Κύριε Κότσαλε! Δένεις εγώ κάποιο την προσπάθεια. Ωραία. Πείτε μου ποιον άνθρωπο με δένεις τις προσπάθειες. Εγώ θεσμικά είχαμε συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Θεσμικά. Ρωτάω. Είχαμε, εγώ αντιμετωπίζω όχι μόνο τον Δήμαρχο Θέρμου και τον Δήμαρχο οποιοδήποτε, δήμαρχο, οποιοδήποτε Δήμου της Ετωλοκαρνανίας. Θεσμικά, κύριοι. Θεσμικά. Είχα καλή συνεργασία. Είχα ή δεν είχα καλή συνεργασία. Ρωτάω. Κύριε Βαρεμένο, ρωτάω. Δεν ανοίγετε διάλογο, γιατί θα λογομαχήσετε πάλι. Ναι, δεν θέλω. Γι' αυτό σας είπα, κύριε Πρόεδρε, να προηγηθεί το μείζον ζήτημα της δωρεάς και μετά να ακολουθήσει ο πολιτικός προσιλητισμός. Λοιπόν, κύριε Βαρεμένο, χαρακτηρίζει πολιτικό προσιλητισμό μια ενημέρωση που ήρθα να κάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μειώνεται την αξία του σπουδαιότερου θέματος εις το θέρμο το οποίο γίνεται τα τελευταία 100 χρόνια. Όχι, μα δεν έχω γνώση του θέματος μου, δεν έχω παρέμβει εγώ. Γι' αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα να ακυρώσω τη σημασία του θέματος αυτού. Δεν έχω γνώση. Τελειώνω, κοιτάξτε κύριε. Τελειώνει, ορίστε. Τελειώνω. Ειλικρινά σας λέω. Εάν ήξερα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πλευρά του Δημάρχου, θα μπορούσα και να μην παρέμβω. Σας το λέω ειλικρινά. Θα μπορούσα και να μην παρέμβω. Εξάλλου, εάν δεν θεωρείται χρήσιμες αυτό τον αμφίδρομο διάλογο, έτσι, ενός ανθρώπου που σας λέω τη μοναδική φιλοδοξία που έχει να προσφέρει κάτι στον τόπο. Εάν το κάνω λάθος, μπορεί κάποιος να μου πει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει έτσι, να γίνει αλλιώς. Δεν είχα καμία πρόθεση ούτε να αντιπαρατηθώ. Ειλικρινά όμως οφείλω να πω ότι δεν μου έχει ξανά συμβεί. Υπάρχουν τόσοι δήμοι στην Ετωλοκαρνανία. Με όλους έχω θεσμική συνεργασία. Με όλους. Με όλους. Και να σας πω και εξομολογητικά αν θέλετε. Δεν πρόσχεται η Δημαρχή στο ΣΥΡΙΖΑ για να πεις ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση ή επικοινωνία. Γι' αυτό σας λέω, η μοναδική πρόθεση που υπάρχει είναι αυτή. Χαρακτηρισμούς, ειλικρινά, μειωτικούς ο ένας τον άλλον, από όποια θέση και να βρισκόμαστε, δεν προσφέρουν τίποτα. Δεν προσφέρουν τίποτα. Όποιος προσπαθεί να μειώσει κάποιον, στο τέλος μειώνει τον ίδιο τον εαυτό. Σας το λέω ειλικρινά. Εγώ δεν ήρθα εδώ να αντιπαραθεθώ, ούτε να μειώσω το έργο κάποιου. Ήρθα να πω ορισμένα πράγματα προς ενημέρωσή σας και τίποτα περισσότερο. Ό,τι θέλετε από αυτό κρατήστε το, ό,τι θέλετε από αυτό πετάξτε το. Αυτά ήθελα να σας πω. Θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο, αλλά επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια δυσανεξία από την πλευρά του Δημάρχου, από την πλευρά μου δεν υπάρχει τίποτα. Θεωρώ ότι η συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια ήταν καλή και ότι το τι απέδωσε είναι στην κρίση του καθενός. Η συνεργασία εννοώ. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βαρεμένο, ευχαριστούμε. Ορίστε. Προ δύο ημερών, κύριοι συνάδελφοι, μου τηλεφώνησε ο κύριος Αντιπρόεδρος της Βουλής και μου είπε, κύριε Δήμαρχε, πληροφορήθηκα, στο mail μου ήρθαν κάποια πράγματα που είπατε για τα δημοτικά σφαγεία. Και του είπα, καλώς. Φέρτε αυτούς που σας τα έστειλαν και ελάτε κι εσείς για να τα πούμε. Μέχρι στιγμής, βεβαίως, δεν ήρθαν, αλλά όμως με πήρε ένα τρίτο πρόσωπο τηλέφωνο και μου είπε ότι, ξέρετε, με πήρε ο κύριος Κασόλας τηλέφωνο και έψαχνε τον κύριο Βαρεμένο. Του έστειλε προφανώς το mail
αυτό το οποίο είπα στην πλατεία, αγαπητοί συνάδελφοι, για την νομοθετική πρωτοβουλία των σφαγείων, την οποία ξέρει και ο κύριος Μαραγιάννης από αρχής μέχρι τέλους. Η νομοθετική πρωτοβουλία για να αλλάξει ο νόμος Ροντούλη για την απόσταση από την τελευταία κατοικία ξεκίνησε άμα την αναλήψη της Δημοτικής Αρχής αυτής. Έτσι λοιπόν συντάχθηκε η τροπολογία αυτή από το Δήμαρχο και πήγε στις 22 Δεκάτου του 2014 στη Βουλή από την βουλευτή Καστοριάς την κυρία Μαρία Αντωνίου. Τότε ο κύριος Βαρεμένος δεν είχε καν εκλεγεί βουλευτής. 22 Δεκάτου του 2014. Ωραία. Ήσασταν προφανώς βουλευτής της αντιπολίτευσης. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία αυτή και δεν πέρασε. Η ίδια διάταξη νόμου περιελήφθη, η ίδια ακριβώς που έγραψε ο Δήμαρχος το 2014, περιελήφθη στο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς του Υπουργείου Γεωργίας, από τότε υφυπουργό Μάρκο Μπόλαρη, ο οποίος σήμερα ανέλαβε υφυπουργός εξωτερικών. Αυτό το γνωρίζει και ο πολιτευτής Ετωλακαρανίας, κύριος Σωτήρης Κοντονάσος. Βεβαίως, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εγώ επικοινωνήσαμε πολλές φορές με τον κύριο Βαρεμένο. Πολλές φορές. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν αρνούμε ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής, αν μη τι άλλο, κατευθύνει την συζήτηση αυτή. Επειδή όμως αντιλήφθην στο τηλέφωνο ότι εξηγέρθη ο κύριος Βαρεμένος ότι την έγραψε αυτό στην νομοθετική πρωτοβουλία, έχω αντίγραφο από τη Βουλή, κύριε Πρόεδρε, πάρτε τη να την έχετε στο αρχείο σας, πάρτε τη να τη βρείτε και στη Βουλή για να σας θυμίζει ποιος έγραψε την τροπολογία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Ειλικρινώς στενοχωριέμαι όταν χρησιμοποιείτε το πρόσωπο του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν θα πω τίποτε περισσότερο. Θα το αφήσω στην κρίση των πολιτών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι σύμβολο ενότητας. Είναι ο ανώτατος πολιτιακός άρχων και ποτέ ούτε βουλευτής ούτε δήμαρχος θα πρέπει να τον εμπλέκει καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Βαρεμένος, να αποκαλύψει στο Δημοτικό Συμβούλιο και εύχομαι να μην βγάλει δελτίο τύπου, να εμπλέξει τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ήταν ένα πρωτοφανές και παγκόσμιο, θα έλεγα, ατόπιμα. Το τρίτον, ήταν ανημέρωτος για τη δακοκτονία παντελώς. Να πω εδώ όμως, για τα υπόλοιπα, για τη λίμνη Στράτου και τα λοιπά που είπε δεν με ενδιαφέρει, βρίσκεται στο θέρμο, να πω μόνο να εξάρω την υπεύθυνη στάση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας του κυρίου Κατσιφάρα, ο οποίος όλα αυτά που είπε ο κύριος Βαρεμένος που αποκάλυψε και τα άκουσε, και του τα μετέφερα και τα γνωρίζει και να ξέρετε ότι δεν είπε απολύτως τίποτε πέραν της έκφρασης συγχαρητηρίων προς τη Δημοτική Αρχή για την οργάνωση, για την υποδοχή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, για την υποδοχή του Περιφερειάρχη και της Περιφερειακής Αρχής και μου είπε μάλιστα συγχαρητήρια Δήμαρχε, οι όποιες διαφορές είναι διαφορές. Αλλά η ενότητα υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ενότητα. Αυτά και κρίνεται την σημερινή παρουσία του κυρίου Αντιπρόεδρου της Βουλής στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσω ημών στην Ετωλοκαρνανία και βγάλετε τα συμπερασματά σας. Εγώ πραγματικά πάντως συμπερασματικά σας λέω ουδέποτε θα κάνω να εμπλέξω τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έναν άνθρωπο τον οποίο τον είχα καθηγητή στα 19 μου, που συνέταξα εργασία στο Δημόσιο Δίκαιο. Και δεν χρειάζεται να πω οτιδήποτε άλλο, να πω μόνο ότι θα συνεχίσω να τον βλέπω ως πρόεδρο που έρχεται στην πόλη και επισκέπτεται και όχι ως άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με άλλα πράγματα. Να βοηθήσει το θέρμο. Το θέρμο ξέρει αυτός πως το βοηθάει και δεν χρειάζονται λεπτομέρειες και δημοσιότητες και προβολή πάνω στον θεσμό και στο πρόσωπο. Σας ευχαριστώ.
Εγώ απλώς, κύριε, κύριε Βανέωρη, απλώς κύριε, μια σύντομη παρέμβαση και να κλείσουμε. Τελειώνω, ναι. Εγώ απλώς εκθίασα τη συμβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας στο θέμα αυτό. Ούτε επικαλέστηκα, ούτε τη σχέση που έχω μαζί του. Απλώς εκθίασα την προσπάθειά του. Αυτό είπα. Για καλό το είπα, δεν το είπα για κακό. Δεν έκανε κάτι εξωθεσμικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προσπάθησε να βοηθήσει. Για καλό το είπα, δεν το είπα για κακό. Τα υπόλοιπα τώρα, εντάξει, όλοι είμαστε εδώ για να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο. Μην μπαίνουμε σε μικρό ανταγωνισμούς, δεν υπάρχει λόγος. Ειλικρινά σας το λέω. Θεσμικά είμαι εδώ, θεσμική είναι η σχέση μου με τον Δήμαρχο, θεσμική είναι η σχέση μου με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειλικρινά σας το λέω, δεν έχω καμιά διάθεση να εμπλακώ σε οτιδήποτε. Σε οτιδήποτε.